προσωπική race. Ο πρώτος αγώνας του φθινοπόρου, τελευταίος για την προσωπική race του 17. Είστε 25 αθλητές. Να μην σας αρέσουμε τη διαδρομή, είναι 53 με 57 χιλιόμετρα ανάλογα το πώς θα κινηθείτε στο μονοπάτι. Δύσκολη διαδρομή, απαιτητική. Φαντάζομαι περισσότερο έχετε δει τα υψομετρικά στους κάρτες. Ξεκινάτε με περίπου 10 χιλιόμετρα ανάβαση, μονοπάτι περίπου 4 χιλιόμετρα γίνεται σε δασικό, άλλα 15 χιλιόμετρα ανάβαση. Εναλλαγές μετά μονοπάτι με δασικό ήπια ανάβαση και τελευταία 8 χιλιόμετρα πάλι ανάβαση μέχρι να φτάσετε στο σταυρό πάνω και ξανακατεβείτε. Αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση, κάποια πορεία, το συζητάμε. Ξεκινάτε ό,τι θέλετε εσείς. 4, 3, 2, 1, top, φεύγετε. Καλή επιτυχία. Δεύτερος, ο Κάρταλης ο Παντελής με 3 ώρες και 27 λεπτά. Και τρίτος, ο Διακάκης ο Γιώργος, 3 ώρες και 27 λεπτά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Για τη γενική κατάταξη έχουμε σαμπάνιες. Μπράβο σας, παιδιά. Δροσιστείτε. Λεβέντης Κώστας. Από Έδεσα. Πού σου κουέ 6-20. Πρώτος με 3 ώρες και 22. Καστοριά, συγγνώμη. 3 ώρες και 22 λεπτά. Συγχαρητήρια, Κώστα. Δεύτερος, Μάντζος Νίκος. 3 ώρες και 40 λεπτά. Και τρίτος, Θεοδουλίδης Νίκος. Μαχητές Πεύκων. 3 ώρες και 41 λεπτά. Μπράβο σας, παιδιά. Τις απονομές θα κάνει ο κύριος Αντωνιάδης Γιώργος από την περιφέρεια Φλόρινας. Δώσε και Νικόλα και τον Γέρνη. Πρώτος, Λεβέντης Κωνσταντίνος. Από τη γειτονική Καστοριά. Δεύτερος, ο Μάντζος ο Νίκος. Ρε Τούμπανο. Και τρίτος, ο Θεοδουλίδης ο Νικόλαος από τους μαθητές Πεύκων, Θεσσαλονίκη. Μπράβο σας, παιδιά, συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε την κατηγορία 40+. Από τον αεροπό έδωσας είναι ο πρώτος στην κατηγορία 40+, ο Καρτάλης ο Παντελής. Πρώτος, δεύτερος ο Διακάκης ο Γιώργος. Και τρίτος, ο Αδαμίδης ο Τάσος. Από την Τολεμαίδη, από την Ελετομάνια Team. Έχουμε και τερματισμό, συγχαρητήρια, μπράβο. Το νούμερο 12. Ο Παπαδόπουλος Θέλεσμος τερμάτισε. Λοιπόν, στις απονομές θα κάνει ο κύριος Αριστίδου από το Δήμο Φλόρινας. Πρώτος, Καρτάλης Παντελής. Δεύτερος, Διακάκης Γιώργος. Μπράβο, ξύλα. Και τρίτος, Αδαμίδης Τάσος. Συγχαρητήρια σε όλους σας, παιδιά. Μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Και κλείνουμε τις απονομές με την κατηγορία 50+. Θα παρακολούσα τον Τσουριάννη τον Αρίο, τον Δαγκόπουλο τον Παναγιώτη και τον Τουρκόλοφ τον Ντούσαν να έρθουν εδώ πέρα. Τρίτος, ο Τουρκόλοφ ο Ντούσαν από τον Νόβι Σαν τη Σερβία με χρόνο 4 ώρες και 20 λεπτά. Δεύτερος, ο Δαγκόπουλος ο Παναγιώτης από τον Βάο Θεσσαλονίκης με 3 ώρες και 50 λεπτά, 57 λεπτά. Και πρώτος, ο Τσουριάννης ο Άριον με 3 ώρες και 48 λεπτά. Ο Άριον μάλλον πια ψάχνει να πλέει το ποδήλατό του. Τις απονομές θα κάνει από την ομάδα διάσωσης ο κύριος Γκερτσάκης. Τρίτος, Τουρκόλοφ Ντούσαν, Νόβισαν της Σερβίας. Δεύτερος, Δαγκόπουλος Παναγιώτης από το ΒΑΟ. Και τον πρώτο τον Αρίωνα θα το περιμένουμε να του δώσουμε το μετάλλιο. Ολοκληρώσαμε με το καλό και τον Μάραθον, το δεύτερο αγώνα του προσωπική race. Ήταν μια διαδρομή που αναπτύχθηκε στους ορεινούς όγκους γύρω από τη Φλόρινα. Είχε μια υψομετρική διαφορά που έφτασε περίπου τα 2.000 μέτρα, ενώ το συνολικό ανάπτυγμα της διαδρομής ήταν 57 χιλιόμετρα.
Ο καιρός ήταν πραγματικά καλός για την εποχή για τη Φλόρινα, με αρκετή λιακάδα, αλλά καλή θερμοκρασία. Η συμμετοχή, αν και δεν έφτασε τα επίπεδα που περιμέναμε, ήταν μεγάλη αποζημίωση ότι ήρθαν πολύ καλοί αθλητές και δημιούργησαν έναν πολύ καλό συναγωνισμό και έναν καλό τερματισμό. Από εκεί και πέρα περιμένουμε καλύτερη, μεγαλύτερη συμμετοχή την Άνοιξη στο X Country που θα γίνει και πάλι στην προσωπική και εύχομαι να έχουμε περισσότερους αθλητές και από πολλά περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Σκοπός μας είναι του χρόνου το δροσοπηγή race, το μάραθον να γίνει σε δύο φάσεις, όπου η πρώτη να γίνει στην περιοχή της Φλόρινας και η δεύτερη στην περιοχή της Πρέσπας, οπότε να γίνει και ένα μινι κύπελο.